Συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο Χιτά Παλαιοκάστρου στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Η δοκιμαστική λειτουργία αναμένεται να γίνει τον Απρίλιο του 2019 και αυτό αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της κατασκευής της μονάδας αρχές του επόμενου χρόνου. Το συνολικό ύψος της επένδυσης για το έργο υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων ομού Σερών ανέρχεται σε 36,2 εκατομμύρια ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 27 έτη και αφορά την κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, που θα διαχειρίζεται το σύνολο των αστικών σύμμικτων απορριμμάτων του νομού Σερών. Στο τέλος της χρονιάς θα είναι ολοκληρωμένο το έργο και αρχές της επόμενης χρονιάς, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, αυτό με δέσμευση εδώ των υπευθύνων, το είπε και πριν από λίγο, στη συνάντηση που είχαμε και έχουμε, θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία. Άρα λοιπόν το έργο προχωράει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με πολύ γρήγορους ρυθμούς και σε ένα χρόνο από τώρα να πούμε θα έχει ολοκληρωθεί σχεδόν και η δοκιμαστική λειτουργία, οπότε ο νομός Σερών, η Περιφερειακή Ενότητα Σερών θα έχει λύσει οριστικά το πρόβλημα. Είναι υπερσύγχρονο εργοστάσιο. Είναι υπερσύγχρονο, τρία είναι σε όλη την Ελλάδα, το έχουμε πει και άλλες φορές. Είναι η διάδημα στην Κοζάνη, οι Σέρες, η δεύτερη υπογραφή δηλαδή από τον κύριο Σταθάκη ήταν για το Χιτί εδώ Σερών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Και μένει, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει πέσει υπογραφή ακόμα στο νομό Ηλίας. Τρία έργα είναι τέτοια σύγχρονα, υπερσύγχρονα και τα οποία θα λειτουργήσουν. Η διάδημα λειτουργεί. Εμείς θα λειτουργήσουμε τη δοκιμαστική λειτουργία σε 8-9 μήνες και ο νομός Ηλίας νομίζω ξεκινάει και αυτός. Η δημοτική αρχή, στην οποία συμμετέχω και εγώ, είχαμε δεσμευτεί γιατί είχαμε βρει μια υφιστάμενη κατάσταση με έναν χώρο ο οποίος ήταν μόνο για την ταφή των σκουπιών. Είχαμε δεσμευτεί με τον κύριο Δήμαρχο ότι θα προχωρήσουμε να γίνει αυτό το έργο. Και με την Εσάντς, θυμάστε τότε πολλές αντιδράσεις είχαμε. Αυτή τη στιγμή που θα ήθελα να πω στους κατοίκους του χωριού και γενικά της ευρύτερης περιοχής ότι έγινε πράξη και πραγματοποιήθηκε αυτό που είχαμε υποσχεθεί σαν δημοτική αρχή. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο εργοστάσιο, το βλέπετε, και η δέσμευση υπάρχει να λειτουργήσει την καινούργια χρονιά του 2019 και θα λυθεί το πρόβλημα των σκουπιδιών του νομού Σερών και της ευρύτερης περιοχής. Στη διάρκεια της περίοδου κατασκευής της ΜΕΑ, δυναμικότητας 63.000 τόνων, η οποία προβλέπεται να διαρκέσει 22 μήνες, αναμένεται να δημιουργηθούν τουλάχιστον 150 θέσεις εργασίας. Η πλειοψηφία αυτών των θέσεων πρόκειται να καλυφθεί από την τοπική κοινωνία. Επίσης, υπολογίζεται ότι κατά την περίοδο λειτουργίας θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 50 μόνιμες και περίπου διπλάσιες έμεσες θέσεις απασχόλησης. Θα εξυπηρετεί την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Γι' αυτό γίνεται το έργο, για κανέναν άλλο νόμο. Όμως, επειδή μπορεί, όλα είναι πιθανά, να συμβεί να πέσουμε κάτω από τους 42.000 τόνους, ως μαξιλάρι, το τονίζω αυτό, έχουμε βάλει και το Δήμο Κιλκής, μόνο το Δήμο Κιλκής. Αν αναφέρεστε και στη Δράμα, αν υπονοείτε κάτι για τη Δράμα, η Δράμα προσωρινά τα φέρνει, ο Δήμος Δράμας μόνο. Κάποια στιγμή θα πάνε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θα έχει φύγει από εμάς. Ως μαξιλάρι όμως, τον σχεδιασμό που έχουμε κάνει, που έχει κάνει ο Φόδσα, έχει το Δήμο Κιλκής. Οπότε και αυτές, αν θέλετε, οι ενδιασμοί, αυτοί οι ενδιασμοί που είχαν κάποιοι και λέγανε τι θα γίνει αν πέσει το τονάζ κάτω από τις 42.000 τόνους, θα αυξηθούν οι τιμές των σκουπιδιών κτλ. Αυτό δεν υφίσταται, γιατί σας λέω, μπήκε το Κιλκής ως μαξιλάρι στο σχεδιασμό. Το λέγαμε και παλιότερα και δεν μας πίστευε ο κόσμος. Σε κάθε περίπτωση θα είναι από εδώ, από την περιοχή μας, από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, οι εργαζόμενοι, εκτός από εξειδικευμένες θέσεις, αν θέλετε, που δεν μπορούν να βρεθούν εδώ πέρα. Και αυτό είναι λογικό, γιατί ποια εταιρεία και ποια επιχείρηση θα έφερνε υπαλλήλους από μακριά? Δεν συμφέρει. Άρα λοιπόν και αυτοί οι ενδιασμοί που υπήρχαν και οι αντιδράσεις, αν θέλετε, και οι αντιρρήσεις, θα πρέπει καταρρύπτονται με αυτό που σας λέω. Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο νομό Σερών θα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, όπως μαγνητικούς διαχωριστές, οπτικούς διαχωριστές, αεροδιαχωριστές. Ακόμη θα περιλαμβάνει μονάδα βιολογικής επεξεργασίας με τμήμα για καθαρά οργανικά απόβλητα, περιεχόμενο καφέ κάδων. Η λειτουργία της σχεδόν θα διπλασιάσει τον υπολοιπόμενο χρόνο ζωής του Χιτά Παλαιοκάστρου.